Λοιπόν, καλησπέρα από το Χριστό εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Υπέλλουμε ένα βάζε Ιντερ Κολέκτορ. Δύο αντίθετοι για τις δύο ομάδες. Οι κυπεδούχοι εφόσον κερδίσουν το βράδυ, εγώ μπουζούκια τους πρότεινα να πάνε, αυτοί οι σουβλάκια να πάνε, ό,τι αγαπάει ο καθένας. Το σημαντικό είναι και το ουσιαστικό, ότι αν κερδίσουν θα πάρουν το ένα από τα δύο απευθείας εισιτήρια για τη Master League. Από την άλλη, ο Λέκτος χρειάζονται την νίκη, την προσπάθεια που κάνουν για την παραμονή στην κατηγορία. Κάποια κακά αποτελέσματα τους έφερε σε δυσκερή θέση και τώρα παλεύουν. Η αποστολή τους έχει κι αλλιώς, δεν είναι εύκολη. Έχουν αντιμετωπίσει μία από τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, το γνωρίζουν. Έχουν και δικό ριμπάλ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν έρθει τόσο λίγους και φίλιας υπερτήρης ερώστε 12 παιχτών παρακαλώ, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους και έχουν έρθει με 8 παίχτες, έχουν τις απουσίες τους. Είναι στο 2-0, 8-23. Αυτό τα πρώτα 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Θα κερδίσουν την μπάλα τον Playmaker τους, τον Ζανιά. Επικό rebound, τούτε τώρα νέο επικό. Έγινε σε 14. Είναι το λάθος. Θα βρούνε στόχο ούτε σε αυτήν την επίδεση. Ζανιάς θα πάρει το τρίποντο. Έχουμε κάποιο μερίδιο ευθύνης και εμείς. Τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω στην καθιερωμένη συνέντευξη που γίνεται πριν την έναρξη του κάθε παιχνιδιού στη διοργάνωση του Μπασκετάκι. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν με κατώτατες στους δύο πάγκους. Στις πρώτες στιγμές δεν υπάρχει ρυθμός σε καμία από τις δύο ομάδες. Μόλις είναι καλάθι. Το Λέκτος απεγνωσμένα ψάχνουν το πρώτο τους, τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Σταθερά το σκορ, κοντινός πίνακας στο 2-0. Το πλότερ με ταμπλό θα προσθέσει τους πρώτους πόντους στον ενδυτικό του και θα
κάνει το 4-0, 4 αναπάτη δικότητα τους buzzer readers, αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Προς τον Κότσι, ο οποίος κέρδισε το φάουλ και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Γρήγορη πάσα φέτος ο Μπαρκέ, η στιγμία της μπασκετικής του οξυδέρκειας. Αυτό χρειάζεται να έχει το κάθε playmaker, σήκωσε κεφάλι και την κατάλληλη στιγμή έδωσε την μπάλα στο συμπέκτη του. Ότσι, θα σηκωθεί. Δεν θα του κάνει το κάτω η μπάλα. Παραμένει. Σύπα τη γωνία από τον Μασκύρο. Ούτε τώρα επιτυχεί. Θα πάρει το φάουλ. Ο Κονδύλης πήγαν αμέσως τα παιδιά από τους μπάζερς που τον σήκωσαν. Αυτό βέβαια γίνεται από την ίδια του την ομάδα. Προφίστως αυτοί πρέπει να τρέχουν σε παρόμοιες φάσεις. Μία παρατήρηση. Απλά μια ομάδα πρέπει να τα προσέχει όλα. Από αυτά τα μικρά μέχρι τα μεγαλύτερα. Οι ομάδες από αυτά αρχίζονται, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κονδύλης πέτυχε το πρώτο πόντο για τους βολεκτός. Μετά από 5 λεπτά παιχνίδι. Για να δούμε. Ο πόντος αποτελέσει επαρτήριο για κάτι καλύτερο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στέκονται για την νίκη. Και να αλλάξουν δύο νίκες στα τρία παιχνίδια. Που έρχονται. Αν γίνει απόψε απέναντι στο απόλυτο φαβορί και της συγκεκριμένης αναμέτρησης αλλά και του ομίλου, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Θα φύγει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του άγχους, όποιο άγχος μπορεί να έχουν για παραμονή στην κατηγορία. Εντάξει, όλοι εδώ ερχόμαστε για να το διασκεδάσουμε πάνω απ' όλα. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε στο χώρο, χορεύουμε. Κάνει και θέλει να πέσει. Το υπόλοιπο του καλάθι από το νούμερο 21. Κυριάκου Κωνσταντίνο, ο οποίος θα ρίξει τη διαφορά στους 2 πόντους στο καλάθι, 5-3. Να σημαντήσεις τι του έκανε πάρα τώρα εδώ. Να και τα πρωταγανικά από Γιάννη. Γιάννη να ξύσετε από εδώ, τα ακούμε όλα. Μπάλα τους αγαπητές δεμήρες, δεν θα βρουν εδώ ούτε τώρα. Ο Ρίζος είχε τρέξει στον εκκλειασμό, η πάσα δεν ήταν καθόλου καλή, το λάθος έγινε. Η κατοχή πέρασε και πάλι στο λεπτό. Θα βρουν την ευκαιρία.
δουλειά σου με τίποτα. Με τις φιλανθρωπίας πάω να το ορίζω. Ήταν ο πρώτος που έχω τελειώσει. Παιδιά του άστο και συντρότη. Στάσιον ρεφ για το πότε πρέπει οι υπόλοιποι να μπουν στο σωγραφιστό και να διεκδικήσουν ενδεχόμενο να διεκδικήσουν rebound σε ενδεχόμενη άσχετη βολή. Αποδοχή για τρεις, σύνδεση μπάλα. Βάλω τα φλεράς, καμιά. Πίση καλά, θα τον κότσι εκπληκτικά ο Κυριάκο. Είπε του κότσι, όχι φίλε. Δεν είναι η ώρα για καλάθι. Του διατρής. Άσμενε στις διαμάδες. Δεν καταφέρει να συμπεριθούν σε καμία περίπτωση. Έξω τη γάμη των 75. Κότσις, πίσω την μπάλα, νέο επιθετικό rebound, νέο κόψιμο. Μάθης, ίσως, για τρεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 8 λεπτά οι δύο ομάδες όσον αφορά πάντα ας ούτε τη γραμμή των 6.55 που καταφέρει να αφήσουν άλλο ένα κλειστό. Ο Κυριάκου δεν θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Το 5-4 θα παραμείνει. Αμυλό σκορ. Επιθετικό ριμπάου. Ούτε τώρα. Αργεντινής και ο κύριος που ζητάει μόλις τώρα όλα στο καλύτερο από την ιδέα είναι ο Παπασπύρος, ο οποίος θα δώσει προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα του μετά από την τρίποντη βόμβα που ξαπέλησε έξω τη γραμμή των 6.75 από τη γωνία, παρακαλώ, 5-7. Γρήγορη απάντηση από τον Γιάννο. Τα όλα εκεί στο τελευταίο λεπτό. Ο Ρίζος με θυασμό θα πατήσει καλά αυτή τη φορά. Δεν θα λατέψουν. Πατήσει την μπάλα στο καλάτι και θα επανακτήσουν το προβάδισμα, θα επανέλθουν σε θέση οδηγού. 9-7, 20 δευτερόλεπτα, όλα για τους collectors. Αλλά θα γίνει το λάθος. Ρίζος και πάλι. 4 συνεχόμενοι πόντοι. Σε φάλο ρεύ στην εκνοή. Όχι. Όχι, όχι, δεν έχει δώσει κανένα φάουλ. Οι ομάδες πρέπει να περάσουν στον πάγκο. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 11-7. Αυτό τι λέει τώρα ο ρεύ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Το time out τελείωσε. Τέσσερα γηπεδούχοι. Έχει το
σουτ για τους μπάζερ, για Χειρός, Γιάννη, Δανιά. Δίνει προβάδισμα 7 πόντων. Λαμπσκορ. Λίγο το λάθος. Να αρχίσει και πιέζει στην άμυνα. Να γίνει το λάθος, αποφέρει αυτή η πίεση καρπούς. Πέρασε κάτω από το καλάθι και άφησε την μπάλα. Βάση για χειροκρότημα. 16-7, 29. Καλάθι με τα βόρα. Σε έβγαλα στη σέντρα και τις δύο όσον αφορά τη σύνδεσή τους σε αυτή τη γραμμή των 6.75, σαν να μ' ακούσαν και να παίρνει θέμα της πίσω και να λέμε φίλε κοίτα, μπορούμε να το κάνουμε και μάλιστα πάρα πολύ καλά, διότι το ένα τρίποντο διαθήκεται το άλλο σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Ρεμάδης. Βγαίνει για το σκριν, σε διαδύο, πάνω από ποιο είναι το λεπτός. Πάθησαν τον Γκάζι, πόδι στον Γκάζι, μπάζερ. Δημιούργησαν μια διαφορά 9 πόντο. Το γρήγορο τρίποντο τον κολλέκτος και έρθει μια διαφορά στους 6. Προσπαθεί να τους ξυπνήσει. Άστοχο των σύγκριων πόντων, επιθετικό rebound. Τον Βίλης. Θα γυρίσουν την μπάλα. Τρεις, όχι. Ολοκληρώσουν άλλον έναν εθνικιασμό. Είναι κάτι που το επιζητούν. Ανέσκονται να το κάνουν. Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να βάλουν αμυντικό rebound με το που το κάνουν. Το βλέμμα είναι στον εθνικιασμό. Το πρώτο πράγμα του Κυριόπουλ δεν θα παρακολουθήσει ξανά. Τα λίγα λεπτά αυτό έχουμε συμπεράνει. Στηρίζονται πολύ εκεί. Δανιάς για τρεις. Μέσα και αυτό. Μάλιστα ο Γιάννης έχει βρει ρυθμό. Είναι το δεύτερο. Στο ίδιο δεκάλεπτο μάλιστα. Με δικό του άνοιξε αυτή η περίοδος, παραλίγο να κλέψει και την μπάλα. Ο Ντίλης θα πάρει το φάουλ, θα μετρήσει και το καλάθι. Κάτω λέει ο ρεφ, κάτω λέει και νομίζω έχει δίκιο. Thank you.
ένα time out. Το σκορ στο 21, 15 και 43 για το τέλος πρώτου χρόνου. Το time out ολοκληρώθηκε και πάλι στο παιχνίδι μας. Η μπάζερ έχουν μια διαφορά 11 πόντων, την οποία δημοσίλουν στην εξαιρετική της άμυνα. Από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα. Αυτή της έχει δώσει ρυθμό. Πάνε τώρα το βράδυ αυτό.
Στον ένα πόντο βρεθήκαμε και 11 πίσω. Μετράμε επιμέρους 11-2 υπέρ τους. Νέα άμυνα και για να δούμε αν θα περάσουμε και μπροστά. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Πέρα παίξουμε καλά το φύκ εδώ. Καλάθι 23-24. Εξαιρετική μαγική κολλέκτος. Αμέσως από το δεύτερο δεκαλέπτο και μετά έχουν στριμώξει στα σχοινιά τους μπάζερς. Τους έχουν φέρει σε δεινή θέση. Βρεθήκαν 11 από τους πίσω και τώρα είναι στο σύν 1. Σαν να μην υπάρχουν στο γήπεδο Ζανιάς και η παρέα του. Καθυλωμένοι τους κοιτούν χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Ο Βασίλος από σπίτι θα πάρει την προσπάθεια. Να το σαν πάλι Γιάννη Ζανιά. Ο μόνος θα προτρέει, θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει την μπάλα. Θα μπορούσε να γυρίσει το καλάθι. Ρίχνει τα γνωστά του Καλικά. Θα αρχίσει να γκρινιάζει τους διαιτητές. Ένας καλάθι για τους μπάζερς. 25-24.
χρόνου 25-26 στο συν 1 οι φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Παρακολουθήσαμε ένα εξαιρετικό, ειδικά όσον αφορά το suspense. Οι κολλέκτες το έπιασαν από εκεί που το άφησαν. Θα σκοράρουν και θα βρεθούν για πρώτη φορά απόψε. Το συν 3 θα βγει και η άμυνα. Τους έχουν βραχυκυκλώσει. Αναμέτρησης θα γίνει το λάθος, κοινό λάθος. Προσφέρουν και θέμα που το λέτε τώρα. Μάλιστα, τους έχουν βάλει στα σκυλιά και τους σπυροκοπάνε 25-30. Αναζητείται η αφήγηση των Eaters. Ο Ζανιάς τους βάζει τις φωνές. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το time out μόλις τελείωσε. Ζανιάς θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Καλά την από τους shooters. Μετά από ώρα. Τώρα και το 30 παραμένει. Yeah.
Θα φέρουν το παιχνίδι στο πόντο. Θα κλέψουν την μπάλα για να δούμε. Είναι η ώρα της αντεπίθεσης. Σε πρώτο χρόνο δεν θα εξοχίσουν να το κάνουν σε δεύτερο. Η αρχηρός Κότσι ακολούθησε. Πήρε το επιθετικό, δεν είχε κανένα πρόβλημα να βάλει την ομάδα του και πάλι σε θέση οδηγού 31-30. Κυριακής Αστοχό από τον Τζατσάνη. Μια θα χάσει την μπάλα από τον Κυριακού. Μέσα θα πάρει το φάουλ από τον Κότσι και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Η μάχη καλά μένεται, η αναμέτρηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Κυριακό, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και στοιχεία στο Φέδι, το ματιάξαμε, έχασε την πρώτη. Τσατσάνη θα κάνει φάουλ, θα αναχωρίζω. Φάουλ έχει ο Ρουγκάς από την εντύπωση που βρέθηκε εκτός αγώνα για να προφυλαχθεί. 2-2 από τον Παναγιώτη Πετζατσάνη, 5-13. Νέο προβάδισμα 31-32. Ο αγώνας θυμίζει εν πολλής αγώνα του μαγείας με το ένα χτύπημα να διαδέχεται το άλλο. Φταίνει οι διαιτητές, του φταίει ο εαυτός του, του φταίνει οι συμπαίκτες του, του φταίει το παιχνίδι. Όλα μαζί έχω την εντύπωση. Κατσάνης, ο Παπασπύρος. Πάλι ο Παπασπύρος, από το σπίτι του για τρεις. Αστοχό. Τον Βάζερς από τον Ζανιά, ρίζος για τρεις, η μπάλα στο σύνδερο. Έρχεται συστημένη στο Γιάννη, θα τη μοιράσει. Και πάλι στο ρίζο είναι μόνος του. Όχι. Νέο επιθετικό από τον Κότσι. Είναι σε 14 δευτερολέπτων. Ο ρίζος θα πάρει το φάουλ. Ζανιά. Μας είχε ενημερώσει.
ο Γιάννης πριν το παιχνίδι ότι η Κρίνια είναι στοιχείο του παιχνιδιού. Το επιβεβαιώνουμε και εμείς, επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Τα σουβλάκια θα πάνε έτσι κι αλλιώς, το θέμα είναι να θυμηθούνται τα σουβλάκια. Αν οι φωνές τους ακούγονται στο πέραμα μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού. Επιθυντικό ριμπάου. Είναι οι κολέκτες που έχουν επιστέψει και μπορούν να κάνουν την έκκληση όσους θα μειώσουν στον πόντο. 33-34. 1 λεπτά. Και βλέπουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Βλέπουν ότι ουσιαστικά είναι καλύτεροι σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού και στην μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του μέχρι στιγμής, μετά από εκείνο το 21-10 που βρέθηκαν πίσω το μείον 11. Τότε ήταν που αφυπνίστηκαν, επέστρεψαν αυτοίς γενομένης από την εξαιρετική αμυνά τους. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ζανιάστα, έτσι τον άλλο. Είναι η γέννηση αυτής της ομάδας. Είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Θα κάνει όλα και συμφέρει ο Κοντός. Θα στοχίσει πάρα στο σίδερο. Θέλησε να... και πάλι Ρίζος ο Παξίλος ο Ριμπάου θα πατήσει γραμμή την μπάλα και πάλι για τους μπάζερ. Είναι δεδομένο αυτό. Λίγο φαϊνότερο. Και καλούνται να βρουν τρόπο να αντιδράσουν. Έχουν φτάσει στην πηγή να πιούν νερό. Σουτ για τρεις. Άστοχο. Έτσι στην έκπολη ψηλά θα πάρει τον ριμπάου. Θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετικός κότσις. 35-36. Τελευταίο δεκάλεπτο για την ακρίβεια. Ω,
fans, την αλλαγή στο προβάδισμα, διαμαρτυρίες στο διαιτητή σε κόσμο πάντα επίπεδο. Ωραία, ξεφεύγουν από τα όρια. Τρόπο που πήγαν όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούν, συγγνώμη, ήταν μοναδικός. Ο τρόπος που αντρίβησε και ωραία βέβαια. Κότσις. Τάι φάουλ, δεν θα πάρει τίποτα. Αφύρος. Δέκα δευτερόλεπτα, τον πιέζει ο Κότσις. Πάρει το τρίποντο. Θα μετρήσει 37-36 από τον ηγέτη των Buzzer Beaters. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι το εξής. Κάνε Beaters. Τα αγκαλιάζουν την άνοδο στη Master League. Κερδίζουν οι Collectors και παίρνουν οξυγόνο στην προσπάθεια που δίνουν στη μάχη που δίνουν για την αποδοχή του πλασμού. Οι Κυπελλούδες ξεκινάνε δυνατά. Το βάθμα τριών πόντων τώρα 39-36 και από ό,τι άλλαξε το σκηνικό θα πάρει η Άννα. Τι έτος ο ρεφ. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Τίποτα λέει ο ρεφ. Σαν να είπε κάτι ανάλογο στο coach και προς την προσκυνή του. Μιλής. Κάνει τον Κυριάκου. Θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το foul και θα έχει και το δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 39-38. Κωνσταντίνος Κυριάκου επίσης και συμβολή. Η άλλη εννιά όλα. Πόντων. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Πολύ ωραία θα αλλάξει την μπάλα, την αποκτήσει καθόλου στο παρκέ. Με ταχύτητα. Πάνω να δω στο τίτλο με το καλάθι. Θα ήταν μια επίδεση 10 με τόνο, άψογη. Ο τρόπος εκτέλεσής της, ο τρόπος που έχει βάλει από τα χέρια του κάθε παίκτη προς τον συνδέκτη του. Κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα στην επαναφορά του Τζατσάνη. Προς τον Γκονδύλη, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι και βάλε και πάλι μπροστά την ομάδα του. Την πρωτοπορία έχει αρχίσει και δυναμώνει το παιχνίδι, λογικό. Για τρεις, άστοχο. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Γιάννη Ζανιά. Θα γυρίσει μπάλα, ρίζος. Νομίζω ότι από όλους τους παίκτες που πήραν την μπάλα οι χειρότερες προϋποθέσεις για σούτ ήταν του ρίζου. Όλοι οι
πάλι τον ελεύθερη. Του ρίχνει την περίπτωση ο αντίπαλος ήταν κρεμασμένος πάνω του. Τι ακριβώς την είχε κάνει. Ελαφόπουλος μάζει στο ρεκφάουτ. Γιάννος, πίσω. Στο Γιάννο πολύ όμορφα κάτω το καλάθι γιατί δεν σηκώθηκε κανείς, σε κατάλαβε. Ρίζος. Και αυτός ακολουθεί σε απόδεση τον Κυριάκου. Αυτοί οι δύο έχουν χτυπήσει, έχουν εκμεταλλευτεί τις απουσίες, τους φιλούς που έχουν απόψε οι γηπεδούχοι. Έχουν μαζέψει κάμποσα εκδοτικά rebound, έχουν προσφέρει σε αυτούς τους συμπαίκτες του δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Θα είναι άστοχος. Λύση 2. 39-41 παραμένει. Καλά, δούμε αυτά κάτι κύρια στο τέλος. Σιμανιάς, σκοφτείτε. Πάλι το σούτ για 3. Μέσα! Είναι ηγέτης ο ομάδας αυτής και φαίνεται. 42-41. Η πάσα του Κονδύλι ήταν λίγο ψηλότερη από όσο έπρεπε στον Χαραλαμπόπουλο. Ρίζος για 3. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο μετά από αυτό του Γιάννη Ζανιά. Πάλι πήρε ο Ρίζος. Κάνε το 45-41. Επιθετικό rebound, αυτό που λέγαμε πιο πριν. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Πάμε για τα τελευταία σιγά σιγά 5 λεπτά. Ένα συγκλονιστικό αγώνα στους 3 πόντων από τον Παναγιώτη Τσατσάνη. 47-44. Δεν νομίζω ότι έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια σε 35 λεπτά αγώνα για να το παρατήσουν τώρα. Ζανιάς αυτό. Κοιτάξτε τι σουτέρ βγάζει το πέραμα. 50-44. 4-44 για το τέλος. Ο Ζανιάς τους οδηγεί στη Master League. Οδηγεί στη Master League. 4-23 για το τέλος. Ο Συν 6. Πάλι στο Ζανιά, πολύ λάθος πάσα όμως. Πάρα το ρίζο εκεί,
9 στις 10 φορές είναι φάουλ. 9 στις 10 φορές είναι φάουλ και την κάμα δεν έχει μακριά χέρια. Θα πας καθαρά για την μπάλα. Τους πήγε κατευθείαν στις ελεύθερες βολές. Στοχός 50-46. Εντάξει, όλο το παιχνίδι είναι έτσι, μετά από εκείνο το 21-10 επαναλαμβάνω. Η Πελέξος με την σημερινή εμφάνιση θα κλέψει ο Παπασπύρος. Τίποτα λένε ρε. Τζανιάς και τρεις. Ήταν ο τρίποτο εστίκ του. Παπασπύρος νέο φάουλ και βολές. Μάλιστα. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι έχουν συμπληρώσει τα αυτοματικά. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι έχουν συμπληρώσει τα αυτοματικά. Εντάξει, το να κάνεις φάουλ στην άμυνά σου πάνω το καταλαβαίνουμε. Να κάνεις φάουλ την ώρα που ο αντίπαλος έχει καθαρίσει το αμυντικό rebound είναι κάτι το αδιανόητο. Έπρεπε να ήμουν προπονητής. Τους δεν είχε περίπτωση να σου είχε κάτι τέτοιο. Γιάννη μου, να σου πω, 50-48. Με το έτσι όπως το πάτε, θα το σας πάρουμε το παιχνίδι στο τέλος. Γιάννος. Ελπίζουμε να μην έχει τραυματιστεί κανείς από τους δύο. Θα πάρει ο Ντρούγας. Είναι θεαματικός. Θύμισε λίγο Πλατούν. Όσοι το έχουν δει, μια παλιά αμερικάνικη πολεμική ταινία. Χαρακτηριστική σκηνή. Όταν ένας Αμερικάνος στρατιώτης έρχεται από πίσω ένα ελικόπτερο και τον χαζώνει. Πρώτος που έκανε τον θύμισε. Κύριε Ντρούγα. Έστωχος στην πρώτη. 51-48. Άστωχος στην δεύτερη. Καλάθι νέο επιθετικό, καλάθι 51-50. Από τον Κυριάκου και τον Δίλης. Η καλύτερη των Collectors. Ντούγκας. Δύο παίκτες σε κυριοπορτιμένους, απαιτημένους στην περιφέρεια. Περιμένει και το ψηλό να κατέβει. Ο Σπύρος. Πάρει το φάουλ. Νέο φάουλ, νέες βολές. Στο ίδιο σκηνικό, στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε. Πούμε ότι από το 50-44, αν εξαιρέσεις το ένα καλάθι το οποίο επιτέχει την προηγούμενη φάση μετά από το τελικό rebound του Κυριάκου, όλοι οι άλλοι κόντου, δηλαδή
είναι με βολές. Όπως θα πούμε μετά. Θα δούμε τι όνειρο είδανε. Θα βαδίσει ο Ρίζος 53-52. Βγήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης ενός συγκλονιστικού αγώνα. Παπασπύρου, συγγνώμη. Τα σκριν, δεν θα το πάρει ποτέ. Μάλιστα. Πάει ο Γιάννος, φάουλ τα μιλά. Το σετ 56-56. Βγάλουν και την άμυνα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. 58-56. Μπορείτε να πούμε οτιδήποτε σημαίνει από εδώ και πέρα. Είναι όχι κρίσιμο απλά, κάτι παραπάνω. Πήρε την εσωτερική. Πάτησε γραμμή. Άμυνα βγήκε ο Ζανιάς, πανηγυρίζει σαν τρελός. Αν οι μπάζε πάρουν την νίκη, αυτή η νίκη θα έχει ονοματεπώνυμο του κυρίου με το νούμερο 9, ποιος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση σε μια κακή βραδιά για την ομάδα του. Κλήματα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει στον Ρίζο και υποπέστη σε τέτοια λάθη. Δεν τον έχω ξαναδεί να παίζει αλήθεια. Διακρίνω μια χαλαρότητα, αλλά μάλλον έτσι είναι το στυλ του. Είναι συνέχεια όφυλος. Ακόμα και τώρα με τον δει τον τρόπο σου παίζει άμυνα. Όποιος περιμένει. Πήγα να κάνω ένα αμυντικό αντιπάλο τον κότσο 8 δευτερόλεπτα. Θυμάστε μην την μπάζερ. Θυμάστε μην την μπάζερ. Στο τέλος πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, όλα καλά, Κότσο σηκώθηκε. Είπαμε αυτή η ταινία το πλατούν, πρέπει να το δουν, έτσι κάνουμε. Πάνε λοιπόν. Η Master League τους περιμένει. Πρέπει να αυτοκτονήσουν. 2 δευτερόλεπτα. Ο Γιάννος θα πάει στις βολές. Περιττό να πούμε ότι πρέπει να κάνει. Ότι πρέπει να τις χάσει, πρέπει να χάσει τη δεύτερη. Κάποιος πρέπει να του το πει. Για να δούμε, θα τη χάσει. Την πρώτη δεν ήθελε να τη χάσει, αλλά την έχασε τώρα. Πήγε να τη βάλει. Για ποιο λόγο τη... Έβαλε τη βολή και τους έδωσε τα 2 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Λοιπόν, τέλος time out. Τους δώσανε την ευκαιρία.
59-56, 2 δευτερόλεπτα. Δεν την έχασε τη δεύτερη βολή, θα μπορούσε να το κάνει. Παπασπύρος για 3. Τέλος παιχνιδιού. Οι μπαζερίτες θα πάρουν τη νίκη 59-56. Συχταγκαλιάζουν την άνοδο κατά τη Master League.